πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής ο οδηγός, ελθέ και σκήνωσε ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημού. Αμήν. Ευλογημένη χρονιά να είναι. Λοιπόν, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου διαβάζουμε τρεις ανάμεσα στα άλλα και μία θεία συμβουλή. Γεια σας. Μία θεία συμβουλή. Που βέβαια την έχει δώσει στον Απόστολο Παύλο σαν αποκάλυψη ο Θεός. Εκείνο που συνιστά σε εμάς δηλαδή και σε όλες τις γενναίες των Ορθοδόξων Χριστιανών είναι το εξής. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι εημέρε πονηρέ εισή. Να κάνουμε δηλαδή όσα χρειάζονται, τα οποία και θα εξηγήσουμε ποια είναι αυτά, προκειμένου το χρόνο που μας έχει χρεώσει ο Θεός για να ζήσουμε, να τον εξαγοράσουμε. Να δώσουμε δηλαδή κάποιο λίτρο, κάποια λίτρα, ώστε να πούμε τόσα χρόνια μας χρέωσες, τόσα και εμείς πληρώσαμε για να ξοφλήσουμε τα χρόνια εκείνα της ζωής μας με το καλό, με το δικό σου θέλημα. Το θέμα μας λοιπόν είναι πώς εξαγοράζεται ο χρόνος της ζωής μας. Όμως, για να δούμε πώς εξαγοράζεται, είναι απόλυτη ανάγκη να δούμε εκείνον με κεφαλαία γράμματα, το εκείνον, το Χριστό δηλαδή, τι προσωπικά ο ίδιος άφησε σαν κληρονομιά, σαν υποθήκη που μας βοηθάει για να κάνουμε πραγματικότητα την εξαγορά του χρόνου της ζωής μας. Την εξαγορά του χρόνου της ζωής μας. Ό,τι πιστεύουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, από τον Απόστολο Παύλο, ό,τι πιστεύουμε, δηλαδή ό,τι μας αποκάλυψε ο Κύριος και είναι αυτό πιστεύω ριζωμένο μέσα στην ψυχή μας, το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος μυστήριον απαιώνος και κρυμμένον. Πιο απλά, ότι είναι αλήθειες ή αλλιώς ή αλήθεια, γιατί μία είναι η αλήθεια, που ήταν κρυμμένη βαθιά, πολύ βαθιά, μέσα στους απέραντους αιώνες και ήταν σκεπασμένοι. Και αυτή την αλήθεια
την γνώριζε μόνο η Αγία Τριάδα. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, όταν ανακρινότανε ο Κύριος μας, δικαζότανε, περούσε από ανάκριση, ενώπιον του Πιλάτου, τότε ο ίδιος είπε πολύ καθαρά και δυνατά: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Η αλήθεια λοιπόν είπε: «Εγώ είμαι ο Χριστός». Προ της δημιουργίας του κόσμου υπήρχε η αλήθεια, ο Χριστός. Άλλωστε αυτός είναι και ο δημιουργός του κόσμου. Να θυμόμαστε στο μυαλό μας ότι στην αρχιερατική του προσευχή πριν σταυρωθεί είπε προσευχόμενος στον Πατέρα του: «Πατέρα μου, δώσε τη γλώσσα τη δική μας, τη δόξα, δώσε τη δόξα την οποία είχα εγώ ο Υιός σου προτού των κόσμων είναι παρασύ». Πιο απλά, να δώσεις τις δόξεις, τη δόξα μου στους μαθητάς μου, αυτή που είχα προτού γίνει ο κόσμος και την οποία είχα όταν ήμουν μαζί σου στον ουρανό πριν κατέβω στη γη και πριν φτιάξω τον κόσμο. Δώσε τη δόξα μου που είχα πριν ο κόσμος γίνει. Τη δόξα λοιπόν που είχα πριν κατέβω και ήμουν μαζί σου και με έστειλες για να γίνω άνθρωπος και να σώσω τον κόσμο. Η δόξα ήρθε στη γη, είναι ο Χριστός. Η αλήθεια ήρθε στη γη, είναι ο Χριστός. Είναι αλήθεια που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, αφού ο Χριστός είναι Θεός και δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ο Απόστολος Παύλος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της Αποκάλυψης του Κυρίου, ότι αυτός είναι η αλήθεια, αυτός είναι η δόξα ο ίδιος, στέκει γεμάτος θάμφος, δηλαδή έκπληξη, έκπληξη που δεν έχει περιγραφεί καμία, δεν μπορεί να περιγράψει. Αυτή λοιπόν την αποκάλυψη την πήρε ο ίδιος όταν ανέβηκε στον τρίτο ουρανό και μέχρι τρίτου ουρανού λέει ότι ανέβηκε και εκεί άκουσε και είδε άρρητα ρήματα, δηλαδή απερίγραπτη διδασκαλία που δεν μπορεί στόμα ανθρώπινο να περιγράψει την αποκάλυψη που πήρε από τα χέρια του Θεού ο Απόστολος του Κυρίου μας, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος.
το Ευαγγέλιο ο ευηγγελισάμιν ημίν ουκ έστι κατ' άνθρωπον ουδέ παρά ανθρώπου παρέλαβον. Το Ευαγγέλιο λέει που σας κήρυξα, γράφει σε μια επιστολή, δεν είναι ανθρώπινο ούτε από άνθρωπο το παρέλαβα, αλλά το πήρα από τον Κύριο, αυτός μου το έδωσε όταν ανέβηκα επάνω. Είναι κατευθείαν μαθητής του Χριστού Απόστολος Παύλος, παίρνει την αποκάλυψη από τα χέρια του, του Κυρίου μας, και λέει αυτό που πήρα εγώ και σας κηρύττω και ονομάζεται Ευαγγέλιο είναι το μυστήριο που δεν χρονολογείται. Δεν χρονολογείται. Γιατί είναι τόση ηλικία του, όση είναι και η ηλικία του Θεού. Δικό του είναι, γι' αυτόν μιλάει. Άχρονος είναι ο Θεός. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Αλλά είναι μυστήριο που απλώνεται τέρας τους αιώνες και δεν τελειώνει ποτέ. Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο, αυτή την αλήθεια, είπε ο Κύριος ότι είναι θησαυρός. Είναι θησαυρός. Και πρέπει ο άνθρωπος να κλείνει τα γόνατα, να προσεύχεται στον Θεό, να διαφυλαχτεί ο θησαυρός αυτός σαν κόρη οφθαλμού. Όπου ο θησαυρός ημών, όπου εσείς οι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι είναι ο θησαυρός σας, λέω πω πω θησαυρός, εκεί είναι και η καρδιά μου. Όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδιά ημών, λέει ο Κύριος. Άρα λοιπόν αυτός ο θησαυρός είναι για τον οποίο μίλησε ο Κύριος και είπε ούτε εσείς ούτε βρώσεις αφανίζει ουδε κλέφτες διορίσει η κλέπτωση. Ούτε οι κλέφτες μπορούν να το πάρουν. Ο θησαυρός ημών ο θησαυρός λοιπόν αυτός που είναι μέσα μας, που είναι παρακαταθήκη αιώνια, που είναι η αλήθεια, που είναι ο Θεός ο Κύριος, δεν παίρνεται, μόνο παραδίνεται και προδίδεται. Μόνο παραδίδεται και προδίδεται. Γι' αυτόν τον ουράνιο θησαυρό που ήρθε μετά από προσταγή του πατέρα και τον έφερε ο μονογενής Υιός του Θεού στον ουρανό. Αυτός είναι ο μονογενής Υιός του Πατέρα που δεν έχει μητέρα στον ουρανό επάνω, όχι στη γη, στον ουρανό. Και που ήρθε εδώ στη γη και είναι μονογενής πάλι Υιός στη μητέρα εδώ στη γη, που εδώ δεν έχει πατέρα στη γη, είναι χωρίς πατέρα στη γη, απάτορ, και βέβαια χωρίς μητέρα στον ουρανό
είναι αμύτων στον ουρανό. Γι' αυτό το θησαυρό έδωσε ο Κύριος ο ίδιος προσωπικά προσταγή και είπε να τον διαφυλάξουμε. Και έδωσε μια πολύ ωραία εικόνα που πρέπει να διαφυλάξουμε το, ή το πώς πρέπει να διαφυλάξουμε το θησαυρό αυτό, τον Κύριό μας που το φέρνουμε μέσα μας. Γιατί είμαστε θεοφόροι, χριστοφόροι, ναοφόροι. Εμείς φέρνουμε Θεό μέσα μας, φέρνουμε Χριστό μέσα μας, είμαστε ναοί του Θεού, ναοφόροι. Και έδωσε μία-δύο εικόνες πάρα πολύ όμορφες. Να είσαστε, λέει, σαν το φίδι φρόνιμη. Φρόνιμη, φρόνιμη, μυαλωμένη, αυτό σημαίνει φρόνιμη, συνετή με πολύ μεστό μυαλό, σαν το φίδι. Αυτή την εικόνα την πήρε από την πραγματικότητα. Το φίδι όταν πας να το σκοτώσεις, ξέρουμε τι κάνει. Κουρουριάζεται και βάζει το κεφάλι μέσα. Γιατί μόνο στο κεφάλι σκοτώνει το φίδι. Μόνο στο κεφάλι. Το χτύπησες αλλού δεν σκοτώνει το φίδι. Στο κεφάλι σκοτώνεται. Και εσείς, λέγει, προσέξτε το μέγιστο κεφάλαιον. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής σας. Την πίστη σας. Διαφυλάχτε τη με φρονιμάδα περισσότερα από τη ζωή σας, παραδείγματι από το φίδι που για να σώσει το κεφάλι του κουλουριάζεται φρόνημα φρόνημα, μυαλωμένα μυαλωμένα. Και εσείς αν έχετε μυαλό, διαφυλάχτε την πίστη στο πρόσωπό μου, την πίστη στην αλήθεια, την πίστη στην Αγία Τριάδα. Αυτό κάνει το φίδι και αυτό μας λέει για εμάς. Και στη συνέχεια παίρνει μια άλλη εικόνα. Και ακέραιοι, λέει στη συνέχεια, όσε περιστερέ. Και να έχετε μια κεραιότητα, γιατί το κεφάλαιο αυτό δεν κρατιέται με άλλον τρόπο, παρά αν είσαστε καθαροί σαν το περιστέρι, που είναι αθώο, αθώο, πολύ αθώο πτηνό, το αθωότερο. Άλλωστε και ο Νόε, περιστέρι άφησε και γύρισε πίσω. Είναι δύο εικόνες που σημαίνει ο Κύριος και λέει προσέξτε τον θησαυρό, προσέξτε το θησαυρό. Άρα η πίστη μας είναι θησαυρός. Και στη συνέχεια ή λίγο παραπέρα στη γραφή μέσα που δίνει ο Κύριος μας τις εντολές, τα μάτια σας τέσσερα. Αυτό το θησαυρό να μην το παραδώσετε σε εκείνους που είναι λερωμένοι και αρνητές, γιατί όπως τα γουρούνια, όπως οι χείροι δεν αντιλαμβάνονται αν έχουν χρυσό από κάτω ή θησαυρό, αλλά το κάνουν ένα με τη βρωμιά, το ποδοπατούν. Έτσι και οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν άγνοια του θησαυρού και ζουν μέσα στη βρωμιά μαζί με το υπόλοιπο υλικό της βρωμιάς το ανακατεύουν και το κάνουν ένα. Προσέξτε, λέει, αυτό είναι ατομικός θησαυρός αποκαλυμμένος από εμένα αφού κατέβηκα τον ουρανό προς εσάς, αλλά και σε κάθε έναν ή και για κάθε έναν που δείχνει ότι έχει μέσα στον εσωτερικό του κόσμο χώρο καλής προαίρεσης, ώστε να κάνει αποδεκτό το θησαυρό αυτό. Άλλωστε, ως τις θέλει ο πίσω μου έρθει. Όποιος έχει την καλή προαίρεση, αυτός ας με ακολουθήσει.
Μέγα το μυστήριο της ευσέβειας, λοιπόν, του θησαυρού που έχουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο των Θεοφανίων. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα. Της ανθρώπης συναναστράφη. Συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Άνοιξε τα μάτια στους ανθρώπους, σε αυτούς που θέλησαν να δεχθούν. Αυτός λοιπόν ο Κύριός μας και Θεός μας που συναναστράφηκε τους ανθρώπους είναι η ελπίδα μας στους ουρανούς. Αυτό περιμένουμε να συναντήσουμε στην άλλη ζωή. Που η άλλη ζωή δεν είναι μακριά μας. Καθόλου μακριά μας δεν είναι η άλλη ζωή. Η άλλη ζωή είναι γύρω μας, κάνουμε έτσι ο Απόστολος Παύλος λέει, και την πιάνουμε την άλλη ζωή, τον Κύριο δηλαδή. Ή γάρ και ψηλαφίσιεν, εάν λέει, κάνουμε έτσι και με το χέρι μας και το ψηλαφούμε με τα χέρια μας λέει. Και τον ψηλαφούμε, αλλά και αν γυρίσουμε μέσα μας, θα τον βρούμε μέσα μας. Είναι η βασιλεία του εντός ημών, μέσα μας η βασιλεία του Θεού. Δεν είναι έξω μας η βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό μιλάει, ομιλεί περί γεύσης. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι γεύση που την γεύεται η ψυχή του ανθρώπου, τα εσωτερικά του ανθρώπου, και παίρνει τη γεύση αυτή και μετά από τη γεύση γλυκαίνεται, ομορφαίνει, ζει τη ζωή του Κυρίου και του λέει έλα να δεις, έρχονται και είδε. Μετά λέει στον άλλο, λέει, πώς το είπε ο Φίλιππος Ναθαήλ, έτσι του ήρθε και το είπε. Προγεύτηκε τη βασιλεία του Κυρίου, έρχονται και είδε, του λέει. Και όποιος πλησιάζει, γεύεται πραγματικά τον Κύριο, έχει την εμπειρία. Η βασιλεία του ζει και βασιλεύει μέσα μας και τώρα ξεπερνά τους αιώνας. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η αλήθεια να αλλοιωθεί, να αλλάξει ποτέ. Ζούμε λοιπόν μέσα σε ένα χώρο και ένα χρόνο που δεν το πιάνει ο χρόνος ο νυν, ο παρόν αιώνας, ούτε η γη στην οποία ζούμε. Αφού είναι άχρονος ο Κύριος και ζούμε τη βασιλεία του, άρα λοιπόν και εμείς ζούμε το μυστήριο εκείνο της άχρονης βασιλείας του. Δεν έχει χρόνο η βασιλεία του Κυρίου μου, του Κυρίου μας. Γιατί αλλήμον να πούμε ότι έχει χρόνο, τότε είναι κτίσμα και δεν είναι ο Θεός ο ίδιος που είναι η βασιλεία του. Αν πούμε, επαναλαμβάνω, ότι περιορίζεται η βασιλεία του σε χρόνο, τότε δεν είναι βασιλεία αιώνια, γιατί περιορίζεται. Μα ο Χριστός έχει βασιλεία εις, λέμε, ουκέστε τέλος. Δεν λέμε σας πολλές πίστευος. Δεν έχει τέλος. Έχουμε λοιπόν, λέει Απόστολος Παύλος, σε άλλο σημείο, των θησαυρών ημών, τη βασιλεία του δηλαδή, εν οστρακίνης σκεύεση, κλεισμένη, αυτό το μυστήριο, αυτό το μυστήριο, κλεισμένη τη βασιλεία του μέσα σε οστράκινα, σε κοκάλινα σκεύη. Ποια είναι αυτά? Χέρια, πόδια, σώμα, κόκαλα δεν έχει. Λοιπόν, την κλείνουμε μέσα μας, μας κλείνει μέσα της και ζούμε το μυστήριο της βασιλείας του Θεού. Είναι απερίγραπτη. Απερίγραπτη.
Γι' αυτό λέει ο θαλμός ουκίδε, μάτι, τέτοιο μάτι, όχι το άλλο της ψυχής, ουκίδε, ους, αυτή, τέτοιο, από κρέας, ουκίκουσε, δεν την άκουσε. Και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει και ποτέ δεν έπιασε με το μήκος κύματός της η ανθρώπινη καρδιά αυτή τη βασιλεία. Αλλά αυτή πέρασε το μήνυμά της, έμεινε μέσα στον άνθρωπο που ζει τη βασιλεία του και δεν την ανταλλάσσει με τίποτα τη βασιλεία του. Αυτή που ζει, που χάρισε ο Κύριός μας, που ήρθε εδώ στη γη. Το μεγαλείο της λοιπόν, της βασιλείας του Κυρίου μας, το μεγαλείο του Κυρίου μας με άλλα λόγια, γιατί αυτός είναι ο παράδεισος, το μεγαλείο της Αγίας Τριάδος, γιατί αυτός είναι ο παράδεισος, ούτε αυτό το πιάνει, ούτε αυτό το περιγράφει, ούτε τα αυτιά μπορεί να ακούσουν τα μηνύματα, τα σάρκινα, τα σάρκινα. Όμως λέει ο Κύριος, αυτή είναι η πνευματική μου βασιλεία. Να προσέχετε, παρόλο ότι δεν έχει εκτίμηση, δεν μπορεί να πούμε ότι έχει ένα ποσό αμύθιτο να την αγοράσεις, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, να δώσεις όλο το χρυσό της γης για να αγοράσεις τη βασιλεία. Εδώ έχει πει και αυτό. Λέει, εδώ είπε ότι μια ψυχή αξίζει παραπάνω από όλο το χρυσάφι της γης, όχι η βασιλεία του. Δεν το είπα αυτό πράγμα, ότι μια ψυχή είναι ανώτερη από όλο το χρυσάφι της γης. Και τι μπορεί να δώσει, λέει, για αντάλλαγμα, προκειμένου μια ψυχή να οδηγηθεί στον παράδεισο. Δεν δίνεται αντάλλαγμα από υλικά άγαθα. Δεν δίνεται αντάλλαγμα. Είναι φύση αδύνατον να εξαγοραστεί η βασιλεία του Θεού με οποιοδήποτε υλικό αγαθό. Φύση αδύνατο. Όμως εξαγοράζεται. Όμως εξαγοράζεται η βασιλεία. Θα δούμε ένα παράδειγμα. Λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή, αλλά λέει και ο ιερέας όταν προετοιμάζει τα τίμια δώρα που του πηγαίνουν εμείς εκεί πέρα για να κάνει σώμα και μακυρίου, λέει εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας, Κύριε, ήρθες και μας εξαγόρασες από την κατάρα της αμαρτίας. Πώς μας εξαγόρασες? Το τιμίο σου αίμα, τι, με το τίμιο σου αίμα. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας με το αίμα του το θείο, με το αίμα του το ανεκτίμητο, εκείνο το αίμα που ούτε ο ουρανός ούτε η γη μπορεί να το ισοφαρεί σε αξία, αλλά ούτε και οποιαδήποτε κτήση μπορεί να το φτάσει σε αξία, με εκείνο το αίμα έκανε εξαγορά ο Κύριος της ψυχής μου, της ψυχής σου, της ψυχής του, τα λουνού και τα λουνού, εξαγορά των ψυχών. Είναι δηλαδή χωρίς τιμή το αίμα του Κυρίου, και αυτό το χωρίς τιμή αίμα του Χριστού δείχνει πόση αξία έχει μια ψυχή η οποία έχει στον κόσμο αυτή και έχει προορισμό να πάει στον παράδεισο. Πόση αξία έχει! Δεν μπορούσε κανένα άλλο, καμία άλλη τιμή να βρεθεί τόση μεγάλη για να εξαγοράσει έστω και μια ψυχή. Μόνο με το αίμα του Κυρίου εξαγοράστηκαν οι ψυχές του Αδάμ και της Εύας μέχρι στους αιώνας των αιώνων όλων εκείνων που πρόκειται να σωθούν αφού αποδεχθούν το μήνυμα του Ευαγγελίου του Κυρίου. Το οποίο μήνυμα συνοψίζεται, του Κυρίου συνοψίζεται σε μία λέξη και μόνο, την ακούσαμε αυτές τις ημέρες των Θεοφανίων και μετά
να λέγεται από το μεγάλο κήρυκα της μετάνοιας. Μετανοείτε. Μετανοείτε. Μετανοείτε, που σημαίνει όχι τώρα, αλλά η ζωή του ανθρώπου είναι μία συνεχής ανά πάν δευτερόλεπτον μετάνοια επιστροφής του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού. Ένας τρόπος εξαγοράς είναι να έχει συνείδηση ο άνθρωπος ότι απέναντι στο θέλημα του Κυρίου είναι πάντοτε λογοδότης. Δεν δικαιώνεται. Άμα βάλουμε το νόμο του κάτω, δεν πρόκειται ποτέ να δικαιωθούμε. Αφού λέει ενώπιόν σου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ, μπροστά σου και στον νόμο σου κατά συνέπεια δεν δικαιώνεται κανένας μα κανένας άνθρωπος. Πως δικαιώνεται ο άνθρωπος? Με τη δική του χάρη και το δικό του έλεος. Αλλά και κατά δεύτερο λόγο με τα έργα που θα κάνει. Δεν είναι άχρηστα προς Θεού. Χρειάζονται τα έργα. Αλλά έτσι και πω εγώ σώθηκα από τα έργα μου, πάω εκεί που είναι το βούργο της κολάσεως. Έτσι και πω όμως ότι Κύριε, εγώ μου είπες να κάνω. Τι έκανα? Έκανα τίποτα. Αλλά σώσε με εσύ με το ελαιό σου. Αυτό είναι η σωτηρία μας. Αυτό είναι η μετανοιά μας. Η επίγνωση ότι είμαστε στον δρόμο του Θεού είναι το ότι αντιλαμβανόμαστε, ότι συνειδητοποιούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Άρα αυτό μας λέει ότι βρισκόμαστε στον δρόμο της μετάνοιας. Και άρα ζούμε τη λέξη μετανοείτε. Ήγγηκε η Βασιλεία των Ουρανών. Θέλω να αναφέρω 3-4 παραδείγματα από αυτά που τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε αντιληφθεί πολύ καλά, αλλά που όσο κανείς εμβαθύνει στα παραδείγματα αυτά, τόσο ζωντανεύει η ψυχή του, τόσο μεγαλώνει η προθυμία του, τόσο γίνεται πιο καυτός ο ζήλος του να αγαπήσει τον Χριστό. Πρώτον, να δούμε τον Κύριο την ώρα που χύνει το αίμα του πάνω στο σταυρό. Έτσι, ζωντανά παραδείγματα. Ξεκινήσουμε από τον Κύριό μας τον ίδιο. Τον βλέπουμε στο σταυρό να μην έχει, λέει, είδος, το πρόσωπό του να μην έχει καμιά ομορφιά, να είναι το σώμα του, λέει, όλο μία πληγή, να φωνάζει τελευταία στιγμή της ζωής του και λίγο πριν τελευταία στιγμή, την ώρα που είναι ο βαθύτερος πόνος, ο μεγαλύτερος πόνος, τον βλέπουμε να λέει «Πάτερ, άφες αυτής». Την ώρα που είναι στο σταυρό επάνω, που πονάει όσο δεν παίρνει άλλο, δεν ζήγησε το πόνος αυτός, να μαζέψουμε όλους τους πόνους της γης, δεν φτιάχνουμε ούτε το ένα άπειρο του πόνου του Κυρίου. Την ώρα αυτή που είναι στο κατακόρυφο του πόνου, λέει «Άκουσέ με, Πατέρα, από αυτό που, για αυτό που μου κάνουνε τώρα οι εχθροί μου, γι' αυτό συγχώρεσέ τους». Επαναλαμβάνω, την ώρα που ο πόνος βρίσκεται στο ζενίθ, στην κορυφή του, και ο πατέρας του, αφού ο Υιός του ως άνθρωπος πονάει, την προσευχή του πόνου ακούει και δίνει την άφεση. Και πως το ξέρουμε?
Να πάμε στο άλλο βήμα, στο παραπέρα βήμα. Αμέσως, αμέσως, αυτός που έχει 100 στρατιώτες και τον φυλάει και βλέπει τα γεγονότα όλα και ζει τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα της αυρώσεως του Κυρίου, που άκουσε, που είδε και την προσευχή που πιθανό να πήρε τα αυτιά του, αλλά και τη γη να διαμαρτύρεται όπως διαμαρτύρηθηκε χτες και κουνήθηκε στη θέμελα. Όλα αυτά τα είδε. Και τότε κάνει μεταβολή ο εκατόνταρχος και αλλάζει τρόπο ζωής από φύλακα της τάξης, στη Σταύρωση του Κυρίου, γίνεται θύμα του Κυρίου. Έχουμε πει και άλλη φορά, γιατί λέω το δεύτερο βήμα, το δεύτερο βήμα, για τον εξής λόγο. Σε αυτούς τους δήμιους του εκατόνταρχου, που στη συνέχεια του έκοψαν το κεφάλι, ο ίδιος ο εκατόνταρχος, λίγο πριν την εκτέλεσή του, λίγο πριν από την εκτέλεσή του, τους παίγει τα πόδια, τους βάζει τραπέζι, τους περιπιέται, τους βάζει κοιμώνται και αφού έγινε όλη η φιλοξενία αυτή που είχε τα αρώματα της Βασιλείας του Θεού, αρώματα της Βασιλείας του Θεού είχε, και τους μαγνήτησε, τους είπε «Εγώ είμαι αυτός που ζητάτε» και αυτοί παρέτησαν και δεν να σκοτώσουν. Όχι μόνο άφεση τους έδωσε, όχι μόνο περιποίηση, όχι μόνο καρδιά, είναι η συμπεριφορά του, συμπεριφορά που αντιγράφει του Κυρίου μας το παράδειγμα επάνω στο Σταυρό. Είναι από τα ανεπανάληπτα παραδείγματα που μας αφήνει η Αγία Γραφή και θα δούμε και παρακάτω, ανθρώπων που με τίμημα τη συμπεριφορά τους και στη συνέχεια το δικό τους αίμα, αφού έκαναν θυσία, εξαγόρασαν τη Βασιλεία του Θεού. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Εκείνος τον εξαγόρασε με αυτό τον τρόπο. Έδωσε σαλίδρο τη ζωή του και το αίμα του. Εξαγοράζεται η Βασιλεία του Θεού. Για να το λέει ο Απόστολος Παύλος, για να το λέει και ο Κύριός μας, η Βασιλεία του εξαγοράζεται. Μπορεί η δική μας προσφορά να είναι δικό του δώρο, αφού όλα δικά του είναι, όμως λέει θεωρείται σαν δικό σας και εγώ το δέχομαι σαν δικό σας και δέχομαι από τα δικά μου που έχετε κάνει δικά σας να μου εξαγοράσετε τη δική μου βασιλεία, τον εαυτό μου. Ζητάει λοιπόν να κάνουμε αυτή την εξαγορά ο Κύριος. Άλλωστε υπάρχει ανώτερο πράγμα. Δεν υπάρχει, το ζήτησε ο Κύριος. Το να πει κανείς «Κύριε, σε αγαπώ», το είπε και ο Απόστολος Παύλος. Από την αγάπη του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί κανείς να μας αποσπάσει. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει την αγάπη του Χριστού που έχουμε μέσα μας. Άμα τη χαρίσει ο Κύριος με το δικό του έλεος, δεν δίνεται αλλού. Λέει ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άγγελοι, ούτε τίποτα άλλο μπορεί να μας αποσπάσουν από την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που η αγάπη είναι ο παράδεισος. Που αυτή η αγάπη γίνεται εξαγοραστή με τη δική μας αγάπη. Με τη δική μας αγάπη στο πρόσωπό του. Δεν υπάρχει άλλο που να μπορεί να εξαγοράζει και με αντιπροσφορά, αφού κάνει την προσφορά ο Κύριος του Παραδείσου σε εμάς, μας προσφέρει το Παράδεισο.
Εμείς το λέμε, Κύριε, σου αντιπροσφέρουμε αυτό που μας δίνεις, τη δική σου αγάπη. Ερθέ λοιπόν και σκήνωσον εν ημίν, έλα μείνε μέσα μας, ζήσε μαζί μας, να ζήσουμε τον παραδεισό σου και να έρθουμε και μαζί σου. Αντάλλαγμα δεν έχει. Μας εξηγόρασε λοιπόν ο Κύριος με το αίμα του και μας έδωσε τον εαυτό του που είναι ο παράδεισος. Με το αίμα του και ο Λογκίνος, ο εκατόνταρχος εξαγόρασε τον Κύριο. Και κάπου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος που εξαγοράζεται με αίμα, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Και άλλοι δρόμοι. Θα αναφέρω τους Αγίους της Πέδας που όλοι τους γνωρίζουμε. Τα λέει η Γραφή και γράφονται στη Γραφή. Αλλά η προσέγγιση του καθενός μας, ο τρόπος δηλαδή που πλησιάζει και διαβάζει την Αγία Γραφή, παίζει το μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, γονάτισες και προσευχήθηκες. Σύντησες το έλεος του με την καρδιά σου και άνοιξες και διάβασες το παράδειγμα εκείνο που εκατομμύρια φορές πρέπει να το διαβάσει, αλλά αυτή τη μια φορά που σου άνοιξε ο Θεός την καρδιά, σου την έκαψε την καρδιά. Τη μια φορά. Εκατομμύρια τη διαβάζεις μια φορά στην γέννη. Θέλουμε παράδειγμα. Βαδίζει ο Κύριος τους Εμαούς. Κλεόπας και ένας άλλος ποιος είναι, Λουκάς. Λουκάς και Κλεόπας. Μετά την άστασή του, βαδίζουνε προς Εμαούς. Και ανοίγουν διάλογο. Και δεν καταλάβανε πως είναι ο Κύριος, που συνομιλούσε μαζί τους. Μα τους, εσύ δεν είδες τι έγινε αυτές τις μέρες τώρα, τόση μεγάλη άγνοια έχεις. Για εκείνο που το πιάσανε, που το σταυρώσανε, που πέθανε πάνω στο σταυρό και το θάψανε και το λοιπά. Του τα είπαν όλα του Κυρίου, δεν γράφω τώρα στη Γραφή, όλα μας τα είπανε. Όταν φτάσανε πια εκεί που πρέπει να φτάσουνε, στο θέμα μας μέσα για να δούμε, ότι και η Βασιλεία του Θεού, και η Βασιλεία, ο Λόγος του Θεού καίει, ανάλογα πού θα σε βρει. Πώς θα σε βρει, την ώρα που εσύ θα ασχοληθεί με τη Βασιλεία του. Αφού λοιπόν φάγανε και ήπιανε και έγινε άφατος, ο Κύριος, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι διωδό. Δεν είδες που μας έκαιγε η καρδιά στον δρόμο που ερχόμαστε, του λέει. Και ομένη, τους είχε ακουμπήσει η Βασιλεία, ο Κύριος ο ίδιος, μιλάγανε μαζί του και έκαιγε η καρδιά τους μέσα, του λέει. Ουχή ημών, η καρδία και ομένη είναι διωδό. Δεν έκαιγε στον δρόμο η καρδιά μας. Ό,τι αληθινά όμως προσεγγίζει, προσέξτε, αληθινά γίνεται αληθινή προσέγγιση και η καρδιά. Και η καρδιά. Και επαναλαμβάνω, κοιτάξτε ποια στιγμή τους πλησίασε, που και αυτοί πονάγανε. Πέρασανε και αυτοί το αμαρτύριο, δεν μπορεί να μην το περάσανε. Αλλά βέβαια δεν τους πλησιάσε για πνεύμα ακόμα. Τώρα η Βασιλεία του Θεού τους πλησίασε, κάει και η καρδιά τους. Εδώ κανείς μπορεί και άλλα γεγονότα να ερμηνεύσει από την Αγία Γραφή. Όταν λέει ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν διωδώ, μπορεί να πάρει το άλλο εκείνο που λέει ο προφήτης Ισαΐας, ότι τον ανέβασε ο Κύριος στον ουρανό, ότι εκεί στον ουρανό επάνω είδε τα χερουβίμ γύρω γύρω από το θρόνο του να σκεπάζονται με τις φτερούγες να μην θέλουν να δουν τον Θεό, και ένα λέει από τα, ένα μόνο από τα χερουβίμ παίρνει μία λαβίδα, πάει στο θυσιαστήριο εκεί που και εγώ ήταν το λιβάνι και ανέβαινε προς τον Θεό, παίρνει ένα κάρβουνο και πάει στον προφήτη Ισαΐα και το βάζει στο στόμα. Και κατάλαβε, λέει, ότι τον έκαψε, λέει, στη συνέχεια. Τον έκαψε. Ποιος, το κάρβουνο, σύμβολο αυτό. Η Βασιλεία του Θεού. Πυρπολεί την καρδιά του ανθρώπου, βάζει φωτιά και την καίει. Και ο Κύριος δεν είπε. Πυρ ήρθον βαλήν επί τη γη. Και τι ήδη ενήφθη. Ήθελα να βάλω φωτιά στη γη. Τι φωτιά, να κάψει τη γη προς Θεού.
ήθελα να βάλω φωτιά πνευματική μέσα στις ψυχές, να αισθάνονται αυτή τη φωτιά του ουρανού μέσα, να τη μεταλαμπαδεύσουν και αλλού. Ίσως από αυτό το γεγονός ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να εμπνέεται και να λέει αρκεί εις ανήρ, ένας άνθρωπος μέσα από το λαό, δημότης, λέει, πυρή Θεού πυρπολούμενος, πυρή με τη φωτιά του Θεού πυρπολούμενος, να έχει ανάψει τη φωτιά του Θεού, πάντα τον Δήμον πυρώσε, να ανάψει φωτιά σε όλο το λαό. Και αναφέρεται στο βίο του Αγίου Γρηγορίου ότι σαν επίσκοπος, εδώ είναι η πραγματικότητα, σαν επίσκοπος ανέλαβε μία πόλη που είχε 5 έως 10 χριστιανούς, όλοι οι άλλοι σαν ειδωλάτρες. Αυτός ο άνδρας, ο Άγιος Γρηγόριος, όταν πέθανε είχε μεταφέρει τη φωτιά του ουρανού σε όλη την πόλη και έμειναν 10 ειδωλάτρες μόνο. Αντιστροφή της πραγματικότητας. Αλλά αρκεί, λέει, εις ανήρ πυρή Θεού πυρπολούμενος, με τη φωτιά του Θεού να καίγεται, και τότε θα κάψει όλο το Δήμο. Συνεπώς, συμπέρασμα. Εδώ μας μαζεύεις 5 άτομα, αλλά δεν έχεις φωτιά ουρανού. Άρα θα έπρεπε να γεμίζει εδώ μέσα και είμαστε μόνο 5. Συνεπώς, η φωτιά του ουρανού δεν υπάρχει μέσα σου. Η ανάκριση που κάνω είναι αυτό, η ανάκριση. Προχωρώ λοιπόν για να δούμε τον τρόπο της εξαγοράς του Θεού. Εξαγοράζεται η Βασιλεία του Θεού και πώς εξαγοράζεται ακόμη. Μια γυναικούλα μόνο, ξεσήκωσε μία πόλη. Και όχι μόνο μία πόλη, αλλά και ακόμα τον ουρανό ξεσήκωσε η γυναικούλα. Περίγωπρα, μια γυναικούλα, αλλά είχε φωτιά Θεού μέσα της. Έκανε εξαγορά του ουρανού. Πήρε τη φωτιά από τον ουρανό, το Άγιο Πνεύμα, το βάλε μέσα της. Με εκείνο το Άγιο Πνεύμα λοιπόν έκανε αυτό που έκανε και την γνωρίζουμε πολύ, πάρα πολύ καλά όλοι μας. Ποια γυναικούλα ήτανε? Αγία Οικογενή. Όχι. Yeah. Είπαμε, θα δείξουμε κι άλλο δρόμο εκτός από εκείνο. Είναι αυτή που έκανε λεμοσύνης. Ποια ήτανε? Τα Βυθά. Αυτή σκόρπισε την περιουσία της. Κυριολεκτικά αυτή που είχε, τη φτωχιά που είχε. Και μετέφερε τον ουρανό στη γη. Όταν λοιπόν ανασταίνει τον νεκρό, ποιος τον ανέστησε το πρώτο νεκρό? Με τη δύναμη του ουρανού ή τα Βυθά. Με τη δύναμη της Βασιλείας του Θεού ή τα Βυθά. Είχε εξαγοράσει τη Βασιλεία του Θεού με τον τρόπο της ζωής της. Με τις ελεημοσύνες της. Λέει πλήρης ελεημοσυνών. Το λέει γραφή. Πλήρης ελεημοσυνών. Δηλαδή η ζωή της είναι γεμάτη πέρα για πέρα από ελεημοσύνες. Να προσφέρω κάτι ή πες το και θα... Αυτό έγινε εν το κρυπτό από την Ταβιθά. Σίγουρα. Και όταν κοιμήθηκε, τότε φανερώθηκε το έργο της. Βέβαια, ο Θεός φώναξε ο κόσμο. Έτσι, αυτό είναι ο τρόπος που γίνεται κρυφά η ελεημοσύνη. Μάλιστα. Αλλά εμείς αναφέρουμε, να έχουμε το μυαλό μας, το παράδειγμα αυτό. Σαν τρόπο με τον οποίο εξαγόρασε και την παρούσα ζωή, το χρόνο της ζωής της, αλλά και τον παράδεισο. Γιατί είπαμε, όταν ξεκινήσαμε το θέμα μας, είπαμε, το θέμα μας είναι πώς θα εξαγοράσουμε το χρόνο της ζωής μας και το χρόνο και τον παράδεισο. Με τα χρόνια αυτά της ζωής μας, πώς θα πάμε στον παράδεισο, με άλλα λόγια. Και δηλαδή όπως ο Παύλος, εξαγοραζόμενοι των καιρών ημών, ότι η μέρα πονηρέησε. Να το εξαγοράσουμε το χρόνο της ζωής μας. Γιατί οι μέρες μας είναι πονηρές. Άρα λοιπόν αυτό είναι το τρίτο παράδειγμα τρόπου με τον οποίο εξαγοράζεται ο παράδεισος. Επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει,
θα πω λίγα, πολύ λίγα, και να το κλείσω για ένα άλλο τρόπο, που βέβαια είναι η βάση και το θεμέλιο όλων των άλλων τρόπων ζωής. Η βάση και το θεμέλιο όλων των άλλων τρόπων ζωής. Το έδειξε ο Κύριος μας, τον τρόπο εκείνο της ζωής. Το έδειξαν οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Ιεράρχοι, όλοι τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο πέρασαν από εδώ στον Παράδεισο και όταν έφυγαν, αν ήταν ανοιχτές οι πόρτες του Παραδείσου. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Προσεύχεστε, λέει ο Κύριος, να προσευχόσαστε ότι ουκ είδατε την ημέρα ουδέ την ώρα. Γιατί δεν γνωρίζετε ούτε την ημέρα, ούτε την ώρα, ούτε τη στιγμή που θα φύγετε. Γιατί, εάν γνώριζε ο οικοδεσπότης ποια ώρα θα πήγαινε ο κλέφτης, θα έπαιρνε τα μέτρα του. Αλλά επειδή δεν γνωρίζει, γι' αυτό ας έχει το νου του να είναι προσευχή, δεόμενος εν παντή και πάντοτε, να προσεύχεται πάντοτε. Είναι η προσευχή, θέλουμε να το καταλάβουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, είναι έργο πρώτο σε αξία. Είναι το πρώτο που φάνηκε στον ουρανό. Το πρώτο που φάνηκε στη γη από τον Κύριο. Είναι έργο αγγέλων. Ήταν και έργο του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο. Όταν ήταν στον Παράδεισο, μόλις πλάστηκαν, το έργο το μοναδικό που είχαν να κάνει αυτό ήταν. Και ήταν, λέει, ο Αδάμ και η Εύα συνόμιλοι. Δηλαδή, παρέα συνομιλούσαν με τον Θεό. Πώς μιλάγανε με τον Θεό? Αυτός είναι ο τρόπος της προσευχής. Με αυτόν που συναναστρέφεσαι, τέτοιος φαίνεσαι πως είσαι. Λέει και ο λαός, πες ποιο φίλον έχεις, να σου πω ποιος είσαι, λέει. Και εμείς έχουμε χρέος να συναναστρεφόμαστε δια της προσευχής με τον Θεό. Γιατί είμαστε τέκνα πατρός ουρανίου. Τελείωσε. Και μου έκανε εντύπωση που διάβαζα κάπου σήμερα σε ένα βιβλίο. Λέει, είπε, λέει, στον παράλυτο ο Κύριος, τέκνον αφέονται σου η αμαρτία. Και κάνει σχόλιο εκεί και λέει, προσέχεις. Τον είπε τέκνον ο Κύριος, παιδί του, αφού ήταν ο πατέρας του, ο δημιουργός του, ο πλάστης του, ο ευεργέτης του. Του λέει, τέκνον παιδί μου. Πότε τον είπε παιδί μου? Όταν του είπε αφέονται όσοι αμαρτία. Λύνονται αμαρτίες και είναι παιδί της Βασιλείας του Θεού. Και εμείς γορατίζουμε και το ζητάμε ολόκαρδα, του μιλάμε, είμαστε παιδιά σου, ξεχρέωσέ μας, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχώρεσέ μας τα αμαρτήματα, Κύριε. Και εμείς στη ζωή μας ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι επιθυμούμε να κάνουμε προσπάθεια να λύνουμε και εμείς τα αμαρτήματα σε όσους μας φταίνε. Ή να και εσύ, Κύριε, στο Σταυρό τι έκανες, να και ο κατώταρχος, να και άλλοι παραπέρα ένα σωρό Άγιοι, το ίδιο κάνανε. Δεν γίνεσαι τέκνο Θεού, δεν μπαίνεις στη Βασιλεία Του, δεν εξαγοράζεις τον καιρό, τον χρόνο της ζωής αυτής με άλλο τρόπο, παρά μόνον εάν και εσύ κάνεις αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός άφησε τις πατούσες του, τα γνάρια του, πολύ καθαρά, τα οποία πρέπει και εμείς πάνω σε αυτά τα οποία να πατήσουμε, για να πάμε όχι έτσι, έτσι ανηφορικά στη Βασιλεία του Θεού. Ώστε όταν πάμε ανηφορικά θα πούμε και εμείς αυτό που είπε ο Δαβίδ.
οδήγησες ημάς διαπυρός και ύδατος μέσα από τη φωτιά των θλίψεων. Και αυτό λέει ο Άγιος Αντώνιος που θα γιορτάσει μεθαύριο, ουδής απείραστος εισήρθε στη βασιλεία των ουρανών. Κανένας χωρίς πειρασμό δεν μπήκε στη βασιλεία των ουρανών. Και ο Κύριος μπήκε στη βασιλεία, που μας καλεί στη βασιλεία του, πέρασε από πειρασμό. Σήμερα και το Ευαγγέλιο αυτό. Στην Εκκλησία είπε ότι βγήκε στην έρημο και προσευχήθηκε. Και πέρασε τρεις πειραγμούς μεγάλους ο Κύριος. Άρα λοιπόν, στα γνάρια του κι εμείς, από πειραγμούς θα περάσουμε. Και με τη βοήθειά του, να μην αναφέρω και το άλλο τώρα, θα πούμε στον Παράδεισο. Γιατί λέει κάπου εκεί στην Αποκάλυψη, ξεκάθαρα λέει, είδα, λέει ο Ιωάννης, είδα τους ενδεδημένους, εκείνους που ήταν ντυμένοι, με λευκές στολές. Με λευκές στολές. Και το εξηγεί ο ίδιος. Και λέει, είναι όλοι εκείνοι που πέρασαν από μαρτύριο, έξαν το αίμα τους και λεύκανε με το αίμα τους τις στολές της ψυχής τους. Πέρασαν δηλαδή από καμίνι. Η Βασιλεία του Θεού εξαγοράζεται. Έτσι και με υπομονή. Ας είναι ευλογημένο το έτος που ήρθε, ας μας φωτίζει ο Κύριος να ακολουθήσουμε τα γνάρια του Κυρίου και των Αγίων, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να εξαγοράσουμε τον καιρό και να πάμε στη Βασιλεία του. Αμήν. Έστε κάτι και εσείς. Πάνω στο θέμα βγαίνει ένα απλό συμπέρασμα που το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές όλοι μας, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ιδού ο νηφίος έρχεται και μακάριο το δούλο που το βρίσκει γρηγορότα, όπως είπατε, στην προσευχή πάνω, ναι, να είναι έτοιμος και όχι να θυμούντα, δηλαδή να εξαγοράζει τον καιρό, όπως είπατε. Εκεί θα έχουμε τρομερό όφελος. Και αλίμονό μας, αν χάσουμε τον Παράδεισο που ο Κύριος μας έχει δώσει τόσα μέσα και τόσους τρόπους. Και μία αγκαλιά μεγάλη. Μία αγκαλιά τη δική του. Ας είναι ευλογημένο το όνομα. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός. Πάτε λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, εθέλει η Βασιλεία σου και η δική του θέλημα. Όσο στον ουρανό και τη γη, μάλλον ημών των επιούσεων, όσο και ει σήμερα, άφεση μη τα οφειλήματα ημών, όσο και εμεί αφήνουμε τι οφειλέτε μα, και μη σε ενέργειε σε εμά χειρασμών, αλλά δύσει σε εμά αλλού. Διεφόρα των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέγχο και σώσο του μα. Ευλογημένη χρονιά. Κάτω από εκεί, μη με πιένει μένα και αρχίζουν «Ε, σούρα τσού, τι βλέπουμε» Καλύτερα που σε βλέπω στην τώρα, καλύτερα που σε βλέπω. Είναι σε συγκίδα του Τσοπάλου. Καλύτερα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλή χρονιά.